όπου την ανακοίνωσε την ανάπτυξη πυράβλων Ορέσνικ στην Λευκορωσία. Ποιες ευρωπαϊκές χώρες θα απειλούνται? Η Ρωσία ανακοίνωσε τα σχέδιά της να αναπτύξει το νέο της προηγμένο υπερυπερηχητικό βαλιστικό πύραυλο Ρέσνικ στην Λευκορωσία το δεύτερο εξάμηνο του 25. Να ανακαλέσουμε πως μια σχετική περσινή απόφαση περί μεταφοράς ρωσικών πυρηνικών όπλων στη Λευκορωσία είχε προκαλέσει σάλο στην Δύση. Να τονίσουμε επίσης πως ο Ρέσνικ φέρει στην μύτη του πολλαπλά ανεξάρτητα οχήματα επανεισόδου, κάθε ένα από τα οποία μπορεί να εξοπλιστεί με πυρηνική κεφαλή και να πλήξει διαφορετικό στόχο με μεγάλη ακρίβεια. Η ανακοίνωση περί μεταφοράς πυράβλων ο Ρέσνικ στη Λευκορωσία έγινε από τον ίδιο τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν στις 6 Δεκεμβρίου κατά τη διάρκεια συνάντησης με τον Λευκορώσο πρόεδρο Αλεξάνδερ Λουκασένκο. Ο Πούτιν είπε πως η ανάπτυξη πυράβλων Ρέσνικ στην Λευκορωσία εξαρτάται από την ολοκλήρωση της συριακής παραγωγής του όπλου. Λίγες ημέρες πριν, ο Λουκασένκο είχε αποστείλει επίσημο αίτημα στην Μόσχα με το οποίο ζητούσε από την χώρα επιπρόσθετα μέτρα ασφαλείας. Ο Λευκορώσος πρόεδρος εξήγησε πως το κράτος του βλέπει σαν απειλή την αύξηση της στρατιωτικής παρουσίας του ΝΑΤΟ στα σύνορά του, δηλαδή της Πολωνίας, της Λιθουανίας και της Γερμανίας. Έτσι, ο Πούτιν αποφάσισε να στείλει το δεύτερο εξάμηνο του 2025 συστοιχίες Ρέσνικ στη Λευκορωσία. Τα συστήματα αυτά θα επιχειρούν από τις ρωσικές στρατηγικές πυραυλικές δυνάμεις από βάση στην λευκορωσική επικράτεια. Ο Λουκασένκο φάνηκε ικανοποιημένος από την ανταπόκριση του Πούτιν, χαρακτηρίζοντας τους πυράβλους Ρέσνικ όπλα στρατηγικής σημασίας που θα λειτουργήσουν ως αποτρεπτικά μέσα για την χώρα του. Η ανάπτυξη Ρέσνικ στην Λευκορωσία θα ηρεμήσει κάποια μυαλά, τα οποία ήδη προετοιμάζονται για πόλεμο έναντι της Λευκορωσίας, δήλωσε ο πρόεδρος της χώρας. Αν και η Μόσχα δεν αποκάλυψε το επίσημο χρονοδιάγραμμα της μεταφοράς τέτοιων πυράβλων στη γειτονική χώρα, αναφορές προτείνουν πως τα πρώτα τέτοια συστήματα θα φτάσουν σε 6 μήνες από τώρα. Ένας ανώνυμος Ρώσος πρώην μηχανικός δήλωσε βέβαια πως η μαζική παραγωγή του πυράβλου Ρέσνικ θα μπορούσε να καθυστερήσει αρκετά χρόνια, διότι η ρωσική αμυντική βιομηχανία αντιμετωπίζει ελλείψεις σε πολλά κρίσιμα εξαρτήματα. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να λαμβάνετε ειδοποίηση για κάθε νέο. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.